Εντάξει, παροχές στέγασης, τα παιδιά μπορούν να εγγραφούν στα σχολεία και πότε θα ξεκινήσει αυτό. Πώς θα πραγματοποιήσουν εμβολιασμό για το COVID. Καθημερινά παίρνουμε γύρω στα 350 τηλέφωνα την ημέρα και γύρω στα 50 τηλέφωνα την ημέρα το Σαββατοκύριακο. Τις γλώσσες, νομίζω ότι μιλάμε αρκετά ελληνικά. Λόγω φίλων. Ναι, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα, δεν το συζητώ. Προστασία. 28 Μαρτίου θα ανοίξει η πλατφόρμα στην οποία θα μπορεί να κάνει μία προκαταγραφή. 28 березня відкриється платформа на сайті Міністерства міграції, де ви подасте електронну заяву. Και από 4 Τετάρτου θα ξεκινήσει η καταγραφή στα φυσικά σημεία. І 4 квітня вже почнуть приймати особисто людей з документами в центрах миграционных центров. Я поняла, 28 марта получается остается электронная форма, а уже 4 апреля начнут принимать лично, да? Да. Спасибо большое. Спасибо всего хорошего заседания. До свидания.